Ναι, καταρχάς θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην Έδεσα. Παρουσιάστηκε πάρα πολύ ανταγωνιστική, ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα. Απ' την άλλη, εγώ προσωπικά νομίζω και η ομάδα έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα. Χαιρόμαστε φυσικά που πήραμε την νίκη με τον τρόπο που ήρθε. Απ' την άλλη, δεν νομίζω αποτέλεσμα αυτό που πρέπει να μας ευχαριστεί. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στα επόμενα μάτς, πρέπει να δουλέψουμε και να συνεχίσουμε φυσικά τις νίκες για να μην χάσουμε το πλεονέκτημα έδρας που έχουμε απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτό. Τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πιο σκληρός? Εντάξει, σίγουρα άλλαξε η νοοτροπία μας. Νομίζω ότι στην αρχή μπήκαμε κάπως ότι είμαστε το φαβορί, ότι θα έχουμε ένα εύκολο μεσημέρι. Αυτό φάνηκε ότι δεν θα συμβεί από το πρώτο ημίχρονο. Οπότε στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε με άλλη νοοτροπία, φίξαμε την άμυνά μας και δείξαμε την ποιότητά μας σαν παίκτες και σαν ομάδα.